Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν Κυρίω. Να χαίρετε την αγνή, την πηγαία, την αληθινή χαρά που χαρίζει ο Κύριος, ο αίτιος της χαράς, η αυτοχαρά. Να χαίρετε ακόμη και στις θλίψεις, διότι οι θλίψεις εξαργυρώνονται με αιώνια δόξα. Αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος υπέστη στον κόσμο τις περισσότερες θλίψεις, τα περισσότερα παθήματα για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Προτού αρχίσω με την εκπομπή, θέλω αγαπητοί τηλεθεατές να εκφράσω τη χαρά μου και τη χαρά πολλών, πάρα πολλών, ιδίως τηλεθεατών, διότι ο Κύριος, ο παντοδύναμος Κύριος, έσωσε από έσχατο κίνδυνο τη ζωή του αγαπητού ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Τηλετώρα, του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Στην περίπτωση του αγαπητού κυρίου Μιχαλόπουλου πραγματοποιήθηκε ο λόγος της γραφής: «Κατάγει εις άδειν και ανάγει». Ο Θεός κατεβάζει τον άνθρωπο στον Άδη, στο χείλος του θανάτου, και με την παντοδυναμία του τον ανεβάζει από τον Άδη. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του κυρίου Μιχαλόπουλου και είναι η μεγάλη συγκίνηση και η χαρά όλων όσοι παρακολουθούν την Τηλετώρα, όσο διαβάζουν τα εντυπά του, όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν καλά αισθήματα απέναντι των συνανθρώπων και μάλιστα προσώπων τα οποία ως δημοσιογράφοι συντελούν στο καλύτερο. Νομίζω ότι ένας από τους σπουδαίους λόγους, τους κυρίους λόγους για τους οποίους ο Θεός έκανε το θαύμα του, είναι ότι ο κύριος Μιχαλόπουλος δημιούργησε ένα τηλεοπτικό κανάλι το οποίο ομολογουμένως διαφέρει από τα άλλα κανάλια. Είναι ένα κανάλι με πνευματικότητα. Έχει πολλές εκπομπές θρησκευτικές, εθνικές, επιστημονικές, πνευματικές με μια λέξη, και ο Κύριος τον διεφύλαξε για να συνεχίσει το έργο και να κάνει το κανάλι ακόμη πνευματικότερο, για να ανεβάζει συνεχώς το επίπεδο το πνευματικό του ελληνικού λαού. Εγώ, όπως είπα και άλλοτε, ομιλώ από τη τηλεόραση, δεν έχω στο κελί μου τηλεόραση, αλλά οι χριστιανοί μου λέγουν ότι είναι το μόνο κανάλι που έχει πνευματικότητα και το παρακολουθούν ευχαρίστως. Να ευχαριστήσω με το Θεό, όπως προσευχόμεθα όταν ασθενεί ένας αδελφός μας, έτσι και να ευχαριστούμε κατόπιν το Θεό, διότι δίνει καλή έκβαση. Σήμερα δεν θα ακούσετε μονόλογο. Επανήλθε από τις διακοπές ο εκλεκτός συνεργάτης μας, ο κύριος Ζώγας, και θα κάνουμε διάλογο. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Όπως ακούσατε και είπε και ο κύριος Σετρόπουλος, οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν και επιστρέψαμε στο κλεινό νάστη. Θα ήθελα και εγώ, μαζί με τον κύριο Σετρόπουλο, αλλά και με άλλους και με τηλεθεατές, να εκφράσουμε την χαρά μας για την καλή εξέλιξη της υγείας του κυρίου Μιχαλόπουλου. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος ως Χριστός να του δώσει τελεία και ταχύα ανάρρωση, ώστε να έχει τη δύναμη να συνεχίσει αυτό το πνευματικό, το Άγιο έργο επαγαθό όλης της ελληνικής κοινωνίας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω, κύριε Σετρόπουλε, ότι θα δεχτούμε τηλεφωνήματα μετά την λήξη εκπομπής. Μέχρι ώρα 1:20. Αλλά να είναι σύντομα τα τηλεφωνήματα. Υπενθυμίζω το 92-70-902 έως και 904-905. Επαναλαμβάνω, 92-70-902 έως 905. Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε για οτιδήποτε θέμα θέλετε να ρωτήσετε γύρω από την εκπομπή μας. Κύριε Σετρόπουλε, σήμερα θα πούμε και στο κυρίως θέμα μας. Είναι Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και στην Εκκλησία μας διαβάστηκε ένα σπουδαιότατο ανάγνωσμα, μια σπουδαιότατη ευαγγελική περικόπη. Όλη η Αγία Γραφή είναι σπουδαία, αλλά υπάρχουν και ορισμένα σημεία της ακόμη σπουδαιότερα. Σπουδαιότερα.
θα ήθελα να διαβάσω. Και η Αποστολική Περικοπή πάρα πολύ σπουδαία. Δεν έχουμε όχι μόνο η Ευαγγελική. Δεν έχουμε όμως δυστυχώς το χρόνο να σχολιάσουμε, να ερμηνεύσετε μάλλον και την Αποστολική Περικοπή, γιατί αυτό θα ήθελα να σας πω ότι θα θέλαμε, επειδή είναι σπουδαιότατη αποδογματική άποψη, αλλά και απόψη σωτηρίας μας η Περικοπή του Ευαγγελίου, θα ήθελα συντόμως να μας την ερμηνεύσει, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνευτικές θεολογικές δυσκολίες. Η Ευαγγελική Περικοπή που ακούσαμε σήμερα στους Ιερούς Ναούς, αγαπητοί τηλεθεατέ, έχει ύψος και βάθος. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Όπως ακούμε στον ακάθιστο ύμνο, εκεί λέγεται για την Παναγία, εδώ ισχύει για τον Χριστό και για το Λόγο του Χριστού. Κύριε Σωτήρου, θα ήθελα να διαβάσω το κείμενο, όπως είναι γραμμένο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Σύντομο κείμενο είναι, άλλωστε. Λίγη στίχη είναι, αλλά σύντομο είναι, αλλά πολύ δύσκολο από νομιατική άποψη. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, διαβάζω από το στίχο 13. «Και ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν διερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον ομονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γάρ απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Μάλιστα. Έχει και μια μεγαλοπρέπεια το κείμενο. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι το υψηλότερο κείμενο, όχι μόνο από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, γενικώς από τα βιβλία όλου του κόσμου, όλων των αιώνων. Είναι το κορυφαίο κείμενο. Και συνεγράφει από έναν απλό αμόρφωτο ψαρά. Από ένα αλιέ, από ένα ψαρά. Ο οποίος είναι και αυτό απόδειξης ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, και μέσα στο Ευαγγέλιο είναι η διδασκαλία του αληθινού Θεού. Ο Ιωάννης απλά με δυσκολία μιλούσε έτσι με ένα ιδίωμα της εβραϊκής γλώσσας και δεν φίτησε ούτε στη σχολή, ήταν υποκατοχή η πατρίδα του, και πρέπει να τελειώνουμε μάλλον εξατάξει ο γυμνάσιο, κύριε Σωτρόπουλε, και δεν μπορούμε να μάθουμε αυτά τα αρχαία εδώ που τα λέμε. Κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, όταν ένας ψαράς ξεπερνάει σε δύναμη του λόγου, σε δύναμη του πνεύματος, σε ομορφιά του λόγου, σε πτήσεις του λόγου, όλους τους φιλοσόφους, όλους τους ηθικολόγους, όλα τα ισχυρά πνεύματα όλων των αιώνων, αυτό δεν απόδειξες ότι είναι όντως θεόπνευστος και ότι ο Χριστός που τον ενέπνεε είναι όντως αληθινός Θεός. Και ότι πράγματι ήρθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και νίκησε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ακριβώς. Φώτισε τον νου του και κατεύθυνε το χέρι. Ακριβώς. Και ας μπούμε στην ανάπτυξη, κύριε Ζώγα. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, ξεκινάμε. Για να φανεί αυτό το υπέροχο, το άφθαστο, το ασύγκριτο πνευματικό μεγαλείο του Ευαγγελίου. Θα σας υποβάλω αρκετές και δύσκολες ερωτήσεις λόγω της φύσεως του κειμένου, όχι τίποτα άλλο. Καλώς. Στο στίχο 13. «Και ουδείς αναβεύηκεν στον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν του ουρανό». Εδώ υπάρχουν δύο γνώμες όσον αφορά εάν αυτά τα λόγια ελέγχθησαν από τον Κύριό μας προς τον Νικόδημο, με τον οποίο έκανε διάλογο ο Κύριος, ή εάν είναι λόγια που συνέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκ των υστέρων, ας πούμε. Είναι μία απορία, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία, μια ασυμφωνία, ναι, μεταξύ των ερμηνευτών. Ναι, πολλές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των ερμηνευτών, αλλά δεν είναι δύσκολο εδώ να καταλάβει κανείς ότι αυτός ο λόγος που δεις αναβεύηκεν εις τον ουρανόν και λοιπά, είναι λόγος του ιδίου του Χριστού, όπως δεικνύει ο σύνδεσμος «και».
Υπάρχει. Και ουδείς αναβέβηκεν στον ουρανό. Έτσι δεν λέει το κείμενο. Μάλιστα. Έχει ένα και. Ένα αυτό το και συνδέει με τα προηγούμενα. Μα... δείχνει ότι είναι συνέχεια του λόγου, ότι ομιλεί αυτός που ομιλούσε και προηγουμένως και έλεγε «Ο εωράκαμεν και ο είδαμεν μαρτυρούμεν και λοιπά και την μαρτυρία νημών ουλαμβάνεται και ήτα ουράνια, ήτα επίγεια υπον ημίν και ου πιστεύετε πόσο μάλλον η αν υπο ημίν τα υποράνια και ουδείς αναβέβηκεν». Μάλιστα. Είναι συνέχεια. Είναι σας, είπα, λέει, σας είπα λέει ο Χριστός τα επίγεια πράγματα και δεν μπορείτε να τα καταλαβήσετε και να τα χωνέψετε. Έγινε θα λέγαμε. Κατανοητό, κύριε Στρόπουλε. Πόσο μάλλον σας πω τα ουράνια πράγματα, τις ουράνιες πραγματικότητες που είναι ασύλληπτες, υπερβατικές, λοιπόν, ασύλληπτες, αφάνταστες. Είναι ένα μέρος λοιπόν του δια... Και ουδείς αναβέβηκεν στον ουρανό και δεν ανέβηκε κανείς στον ουρανό για να ειδεί αυτές τις ουράνιες πραγματικότητες και να σας τις μεταδώσει. Να σας μιλήσει για αυτές τις ουράνιες πραγματικότητες. Στον ουρανό ανέβηκα και ο Υιός του ανθρώπου. Ανέβηκα εγώ ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου. Θα φτάσουμε και αυτό. Λέει ουδείς αναβέβηκε. Εγώ γνωρίζω από την Παλαιά Διαθήκη, κύριε Στρόπουλε, ότι ο προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να αρπαχθεί σε πύρινο άρμα και τον πήγε στον ουρανό. Λέει, είδε τον ίδιο ο Ελισσαίος να πορεύεται πάνω στο άρμα στον ουρανό. Αλλά και άγγελοι όταν παρουσιαζόταν. Στον ουρανό δεν επέστρεφαν. Εξωρανού, άγγελος εξωρανού. Πώς λέγει λοιπόν εδώ ο κύριος ουδείς, αυτό το ουδείς είναι απόλυτο αν δεν κάνω λάθος. Ουδείς αναβέβηκεν στον ουρανό, είπε ο Χριστός. Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό. Και ερωτά ο κύριος Ζώγας, ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη πάνω σε πύρινο άρμα. Οι άγγελοι δεν κατεβαίνουν από τον ουρανό. Εύλογη η απορία. Η θεολογία δεν είναι, αγαπητή, το ευκολότερο πράγμα. Είναι το δυσκολότερο. Και από την πυρηνική φυσική δυσκολότερη είναι η θεολογία και πολύ δυσκολότερη. Εάν τα επίγεια είναι δύσκολα, πόσο μάλλον τα υποράνια, είπε ο Χριστός στον προηγούμενο στίχο. Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα «Δεν ανέβηκε ο Ηλίας στον ουρανό»? Για να ακριβολογήσουμε, η Γραφή λέγει ότι ο Ηλίας ανέβη ως εις ουρανών, ως εις ουρανών, που σημαίνει ανέβαινε προς την κατεύθυνση του ουρανού, προς τα επάνω. Όπως ανεβαίνει αεροπλάνο ή ένας πύραυλος. Ναι, μπράβο, δεν μας λέει πόσο ψηλά πήγε. Ανέβαινε προς την κατεύθυνση του ουρανού, τον άρπαξε ο Θεός και τον έκρυψε κάπου, δεν ξέρουμε πού. Μάλιστα. Οι άγγελοι κατεβαίνουν από τον ουρανό, αλλά από ποιον ουρανό? Η Γραφή μιλάει για τρίτο ουρανό. Για τρεις ουρανούς δηλαδή. Ναι, για τρίτο ουρανό. Εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, όταν λέει η Γραφή ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν, ορμάται από το φυσικό ουρανό και ανάγεται στον υπερφυσικό ή μεταφυσικό ουρανό. Ο φυσικός ουρανός, όπως μας λένε οι αστρονόμοι, έχει διάμετρο δισεκατομμύρια έτη φωτός. Είναι πολύ υψηλός. Τι υψηλότερον του ουρανού, λέγει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, και τι βαθύτερον του Άδου. Αλλά δεν πρόκειται για αυτό τον ουρανό, ας έχει ύψος δισεκατομμύρια έτη φωτός. Αλλά αυτός ο ουρανός ο φυσικός γίνεται σύμβολο του πνευματικού ουρανού. Τα αισθητά μέσα στη Γραφή πολλές φορές γίνονται σύμβολα των νοητών. Τα αισθητά των νοητών. Υπάρχει ο ουρανός ο φυσικός και υπάρχει ο ουρανός του ουρανού. Η υψίστη, να εκφραστούμε έτσι, σφαίρα, η σφαίρα της θεότητος, η πνευματική σφαίρα. Σε αυτή την υψίστη σφαίρα, δόξα εν υψίστης Θεό, δεν είπαν οι άγγελοι, σε αυτή την υψίστη σφαίρα κανείς δεν ανέβηκε, και αυτό είναι απόλυτο όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Ζώγας, δηλαδή δεν ανέβηκε ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος.
αυτή η φράση σου δυσαλαβεύει και είναι στον ουρανό, κατ' ουσίαν είναι παράλληλη, είναι ισοδύναμη με τη φράση Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Κανείς δεν έφτασε στο ύψιστο ύψος, εκεί που είναι ο Θεός, για να ειδεί και να μπορεί να αναγγείλει στους ανθρώπους τις ύψιστες πραγματικότητες. Κύριε Σωτρόπουλε, αν είχαμε εδώ ένα... Κανείς από τους ανθρώπους, από τους αγγέλους. Ανέβηκε ένας που λέει στη συνέχεια. Κύριε Σωτρόπουλε, υπάρχει όμως ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι συγκεκριμένα στις παροιμίες του ΚΔ 26 και η ΛΑΜΔΑ 4 κατά το Μασορετικό. Κατά το Μασορετικό, λέει, διαφέρει η αλήθεια. Τι ανέβει στον ουρανό και κατέβει και εξυπακούει το Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ μόνον. Εδώ όμως βλέπουμε για τον Χριστό. Τι γίνεται. Ακριβώς. Ένας λέει ανέβηκε στον ουρανό, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό. Εδώ έχουν παράδοξα λόγια. Πολύ παράδοξα λόγια, αγαπητοί τηλεθεατές. Μιλάει ο Χριστός και λέει κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, στην υψίστη σφαίρα, στη σφαίρα της θεότητος, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος. Ένας ανέβηκε στον ουρανό, αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό και τι κατέβηκε στη γη. Ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Εγώ ξέρω όμως ότι ανέβηκε ο Χριστός ως Υιός ανθρώπου μετά 40 ημέρες από την Ανάστασή Του. Τότε ανελήφθηκε, ανέβηκε στον ουρανό. Τότε πάλι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Άλλο αυτό μυστήριο. Ο κύριος Ζώγας λέει ότι ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό 40 ημέρες μετά την 40η ημέρα μετά την Ανάστασή Του, κατά την Ανάληψη. Αλλά εδώ που μιλάει ο Χριστός είναι στην αρχή της δράσεώς του, της δημοσίας. Και πως λέει ότι ανέβηκε στον ουρανό αφού δεν είχε γίνει ακόμη η Ανάληψη. Είναι, ως Υιός ανθρώπου, όπως το λέει. Είναι ακριβώς κατά τη φρασιολογία του χωρίου των παροιμιών που αναφέρατε. Τις ανέβει στον ουρανό και κατέβει. Ποιος μπορεί να ανεβοκατεβαίνει μεταξύ ουρανού και γης, με άλλα λόγια, μόνον ο Θεός. Ομιλεί εδώ για τον εαυτό του ο Χριστός κατά την ανωτέρα φύση του. Για τον εαυτό του ως Θεό. Ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι πρώτον Υιός Θεού, Θεός, ανεβοκατεβαίνει μεταξύ ουρανού και γης, όπως ένας ιδιοκτήτης πολυκατοικίας, ένας νοικοκύρης, ανεβοκατεβαίνει μεταξύ των ορόφων της πολυκατοικίας του. Είναι ένας τρόπος για να εκφραστεί η πανταχού παρουσία του Χριστού ως Θεού. Και αφού λέει κατέβηκε από τον ουρανό και συγχρόνως είναι στον ουρανό, θα φτάσουμε και αυτό, σε αυτό. Κύριε Στρόπουλε, τι σημαίνει η φράση ο εκ του ουρανού καταβάς, αυτή η μετοχή, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό? Να θυμηθούμε πάλι τον ακάριστο ύμνο. Να μας το υπενθυμίσετε. Δεν έγινε, λέει, ου μετάβασης γέγονε τοπική, αλλά συγκατάβασης θεϊκή. Μάλιστα. Εννοεί το γεγονός της θείας ενανθρωπίσεως. Της σάρκωση του λόγου δηλαδή. Της σάρκωση του λόγου. Και γιατί κατέβηκε, να το πούμε γι' αυτό. Κατέβηκε για να ανεβεί πάνω στο σταυρό. Μάλιστα. Ο κυριότερος λόγος, το λέει στη συνέχεια, για τον οποίο ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ο Θεός κατέβηκε στη γη ήταν για να ανεβεί επάνω στο σταυρό. Αλλά κύριε Ζώγα, προτού φτάσουμε εκεί ακόμη, έχουμε και άλλη απορία. Ναι, ακούω. Λέει εδώ ο όνεν το ουρανό. Εκείνη την ώρα και ο Στρόπλε που έλεγε αυτά τα λόγια ήταν μαζί με τον Οικόδημο εδώ στον πλανήτη Γη. Στη Γη. Πώς τα δεν λέει ο ίν ο ουρανό, ο οποίος είναι. Ο οποίος είναι στον ουρανό. Είναι. Έχουμε και ένα παράλληλο χωρίο στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της του Ιωάννου. Μιλάει ο Χριστός στον Αθαναήλ και λέγει αμήν αμήν λέγω ημίν απάρτη όψε στον ουρανό νεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Μάλιστα. Από τώρα και στο εξής είπε ο Χριστός στους Αποστόλους θα ειδείτε τον ουρανό ανοιχτό. Και δεν λέει από τον ανοιχτό ουρανό να κατεβαίνουν οι άγγελοι,
Έτσι θα πρέπει να πει κανονικά. Αφού μιλάει για ανοιχτό ουρανό, ανοίγει ο ουρανός για να κατεβούν οι άγγελοι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, αλλά παραδόξως λέει. Θα δείτε να ανοίγει ο ουρανός και να ανεβαίνουν οι άγγελοι στον ιόν του ανθρώπου. Και να κατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή μια ουρανομίκη μορφή ο ιός του ανθρώπου. Ο ιός του ανθρώπου, με άλλα λόγια, δεν ήταν μόνο κάτω στη γη, αλλά και επάνω στον ουρανό, και γι' αυτό λέει. Θα δείτε τους αγγέλους να ανεβαίνουν προς τον ιόν του ανθρώπου επάνω στον ουρανό και να κατεβαίνουν προς τον ιόν του ανθρώπου εδώ κάτω στη γη. Δείχνει και αυτός ο λόγος, ο μεγαλειώδης, ο παράδοξος, την πανταχού παρουσία του Χριστού. Υπάρχουν και άλλα χωρία που δείχνουν ότι ο Χριστός σαν Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως είναι και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Θα περίμενε όμως κανείς, κύριε Σωτρόπουλε, εδώ που λέει ο Υιός του ανθρώπου να πει ο Υιός του Θεού. Γιατί διατυπώνει τη φράση έτσι? Ο Χριστός ο ίδιος ονόμασε πολλές φορές τον εαυτό του με αυτό τον μυστηριώδη τίτλο, με αυτή τη μυστηριώδη ονομασία, ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός έχει δύο ιδιότητες, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Με την ονομασία ο Υιός του Θεού δείχνει ότι είναι Θεός, και με την ονομασία ο Υιός του ανθρώπου δείχνει ότι είναι άνθρωπος, και προτιμάει πολλές φορές ο Χριστός να ονομάζεται με την κατώτερη ονομασία, την ταπεινή ονομασία ο Υιός του ανθρώπου, για να τιμήσει εμάς τους ανθρώπους. Για σκεφτείτε, κύριε Ακόμη και μετά την Αναστασή του, που έφτασε στο αποκορύφωμα της δόξης του ως άνθρωπος, ομιλεί με με ταπεινές εκφράσεις για τον εαυτό του, μας ονομάζει αδελφούς, για να δείξει την εκτίμηση που έχει στο ανθρώπινο γένος, τον άνθρωπο, για να μας τιμήσει. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε, υποθετικό είναι αυτό, συγγνώμη, τον ανώτατο άρχοντα μιας χώρας, παράλληλα να είναι, να ασκεί το κατώτερο επάγγελμα, ας μην το ονομάσουμε. Ναι. Και να προτιμά να φανερώνεται με το. Να πούμε το κατώτατο επάγγελμα, μια σχέση που ήρθε αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο αλλότατος άρχον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να γίνει συγχρόνως κι άλλας ρακοσυλλέκτης. Και να γυρίζει στον δρόμο να μαζεύει ράκι. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήρθε να μαζέψει τα ράκι της αμαρτίας μας και να τα εξαφανίσει. Και πολλές φορές δεν ομιλεί με την γλώσσα που δείχνει την ανωτέρα φύση του, αλλά με τη γλώσσα που δείχνει την κατωτέρα φύση, την ανθρωπίνη, για να τιμήσει εμάς τους ανθρώπους. Να προχωρήσουμε στον επόμενο στίχο, κύριε Σωτρόπουλε. Στο στίχο 14. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Εκείνο το δι δεν σημαίνει πρέπει να υψωθεί. Κάτι που πρέπει μπορεί να πρέπει, αλλά και να μην γίνει. Εκείνο το δει πολλές φορές μέσα στη γραφή σημαίνει πρόκειται. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί πάνω στο σταυρό. Και εδώ έχουμε απορίες, κύριε Σωτρόπουλε. Είναι γιατί προφητεία δηλαδή εδώ για τη σταύρωση. Ναι. Ο Κύριος υπενθυμίζει ένα γεγονός που συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών του ΚΑΑ κεφάλαιο. Ο Θεός επέτρεψε να εμφανιστούν χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια, δάγκωναν τους Εβραίους κατά χιλιάδες απέθνησκο. Γιατί, κύριε Ζώγα, τους δάγκωναν? Η γραφή λέει ότι γόνγκησαν κατά του Θεού. Και γιατί γόνγκησαν? Διότι λέει εστερούν το άρτο και ύδατος. Τα βάλαν με το Μωυσή. Λέει, μας έβγαλες από την Αίγυπτο που απολαμβάναμε όλα τα αγαθά και μας έφεδες εδώ στην έρημο, λέει, που δεν έχουμε ψωμί. Ενώ τους έδινε μάνα, είχαν μπουχτίσει από το μάνα. Αιδιάσαμε, λέει, αυτή την τροφή. Φανταστείτε τώρα, αιδίασαν το μάνα. Τι είναι ο άνθρωπος, Λοιπόν, και επιθύμησαν τον άρτο της Αιγύπτου. Εδώ, λέει, που δεν έχει ψωμί, εδώ που δεν έχει νερό. Ενώ άνοιγε βράχος και τους πότιζε. Μας έφερε εδώ να πεθάνουμε. Εγώ έγιζα να δίνουν τον Μωυσέως και διέταξε ο Θεός τα φίδια και βγήκαν φίδια και τους δάγκωναν και πέθαιναν. Κατά χιλιάδες, λέει. Κατά χιλιάδες. Μάλιστα. Οπότε έπεσε φόβος και τρόμος. Και προσευχήθηκε ο Μωυσής στο Θεό και ο Θεός τότε του έδωσε μία περίεργη εντολή.
Περίεργη. Τι πάνω λέει σε ένα ξύλο θα κρεμάσεις ένα χάλκινο φίδι. Σε σημείο λέει το Ευδομήκοντα. Σε σημείο η ίδια λέξη που χρησιμοποιήθηκε για το Σταυρό. Μάλιστα. Λοιπόν. Και όποιος Εβραίος Ιουδαίος δαγκώνεται από τα δηλητηρίωτα φίδια, εάν σηκώσει τα μάτια του και κοιτάξει το χάλκινο φίδι, θα σωθεί. Θα θεραπευτεί. Κύριε Ζώγα, είναι όντως αυτή η εντολή πολύ παράξενη. Ο Θεός παντοδύναμος είναι. Μπορούσε να δώσει μια εντολή. Να θανατώσει τα φίδια, να τα απομακρυνθούν. Να απομακρυνθούν τα φίδια. Να απομακρυνθούν όλα τα φίδια. Δεν έδωκε τέτοια εντολή ο Θεός, έδωκε παράξενη εντολή. Είπε στον Μωυσή να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι και να το υψώσει πάνω σε ένα ξύλο και όποιος κοιτάζει το χάλκινο φίδι θα σώζεται. Θα μπορούσε να ας τον δαγκώνει το φίδι, δεν θα πεθαίνει. Θα μπορούσε να πει αυτό που λέει στο βιβλίο του Ιωλίου, στο γάμα κεφάλαιο, όποιος θα επικαλεστεί το όνομά μου θα σωθεί. Ναι. Παράδειγμα. Και όμως δεν λέει τέτοιο. Το λέει εκεί, θα φτιάξεις ένα χάλκινο φίδι, θα το υψώσεις πάνω σε ένα ξύλο και όποιος δαγκωμένος από τα φίδια κοιτάξει αυτό το χάλκινο φίδι θα σωθεί. Φίδια τους δάγκωναν, φίδι κοιτούσαν και σωζόντουσαν. Δεν είναι μια πολύ παράξενη εντολή αυτή? Τουλάχιστον περίεργη. Δεν φαίνεται σαν παραξενιά, θα του λέγαμε, Θεού. Του Θεού. Φαίνεται και παραφαίνεται, κύριε Σωτρόπουλε. Δεν είναι ένα ένιγμα, κύριε Ζώγα? Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό, κύριε Σωτρόπουλε, μόνο... Μπορούσε κανείς προ-Χριστού να εξηγήσει αυτό το ένιγμα, γιατί ο Θεός έδωκε αυτή την παράξενη εντολή? Γιατί μπορούσε. Μήπως οι Εβραίοι που δεν πιστεύουν τον Χριστό μπορούν να εξηγήσουν? Ή θα πήγαινε στο μυαλό ανθρώπου ένα τέτοιο πράγμα την ώρα που τους έτρωγαν τα φίδια και είχαν πανικοβληθεί να πει: φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και ψώστε το σε ένα ξύλο και άμα το κοιτάξετε θα σωθείτε. Και γιατί είπε χάλκινο? Είναι όντως εντολή Θεού και είναι όντως λόγια του Θεού αυτά που γράφει η Γραφή θεόπνευστα. Δεν πήγαιναν στο μυαλό του ανθρώπου τέτοια παράξενα πράγματα. Και θα μπορούσε να πήγε κάτι άλλο. Τα οποία δεν φαίνονται απλώς παράξενα. Θα έλεγε κανείς φαίνονται σαν ανόητα. Σαν ανόητα. Άρα ο Θεός δεν κάνει τίποτε το ανόητο. Εμείς κάνουμε οι άνθρωποι ανόητα πράγματα. Κύριε Σταθόπουλε. Το μωρόν του Θεού, σοφότερο των ανθρώπων, λέει ο Παύλος. Αυτό το ένιγμα λύθηκε, κύριε Ζώγα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσε ο Θεός να πει ένα από τα φίδια που θα σκότωναν οι Εβραίοι να το κρεμάσουν πάνω στο ξύλο. Το πιο λογικό, ας το πούμε έτσι, λογικό προσαγωγικό. Όμως λέει εδώ να είναι χάλκινο. Χάλκινο. Και αυτό είναι περίεργο. Και εξηγεί αυτό το ένιγμα ο ίδιος ο Χριστός. Εδώ, στο διάλογο που κάνει με τον Νικόδημο. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, αγαπητοί τηλεθεατέ, και θα συνεχίσουμε. Συνεχίζομαι, αγαπητοί τηλεθεατέ, μετά τη διακοπή, την ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής, η οποία διαβάστηκε σήμερα στους Ιερούς Ναούς της Ορθοδοξίας, κατά τη Θεία Λειτουργία, σήμερα Κυριακή, πρώτης υψώσης του Τιμίου Σταυρού. Διακόψαμε στο σημείο που είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, κατά τον περίφημο διάλογο με τον διδάσκαλο του Ισραήλ, ότι καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον χάλκινο όφι πάνω σε ένα ξύλο στην έρημο, έτσι πρόκειται να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου πάνω στο ξύλο, πάνω στο σταυρό, ή να πάσω πιστεύω σε αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Ακούω, κύριε Ζώγα. Κύριε Σωτρόπουλε, τα λόγια αυτά του Κυρίου μας στο στίχο 14 θα μπορούσαν να σκανδαλίσουν κάποιους ανθρώπους ή και να εκλειφθούν σαν βλασφημία, όπως εξελίφθησε ένα λόγο του Κυρίου Ιουδαίου. Για άλλο συγκεκριμένα, κύριε Ζώ. Εδώ στο στίχο 14 ο Χριστός παραβάλλει τον εαυτό του με φίδι. Ξέρουμε όμως πολύ καλά από την Αγία Εφαρμόζει Γραφή. Δηλαδή αυτό το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης στον εαυτό του. Και παρουσιάζει τον εαυτό του σαν φίδι. Σαν φίδι. Το οποίο κρεμάται πάνω σε υψώνεται πάνω στο ξύλο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι. Εγώ όμως γνωρίζω μέσα από την Αγία Γραφή ότι το φίδι είναι σύμβολο του Σατανά. Και διαβάζω από την Αποκάλυψη. Και με τη λέξη όφης ονομάζεται ο Σατανάς. Θα το διαβάσω μέσα από την Αγία Γραφή. Αυτό ήθελα να πω. Από την Αποκάλυψη, από το 12ο κεφάλαιο, στίχο 9. Και από τη γέννηση, από το πρώτο βιβλίο. Ο όφης εξυπάτησε την Εύα. Μάλιστα. Εδώ όμως το λέει ξεκάθαρα. Και ευλήθη ο δράκον. Ο Όφης ο Μέγας, ο Αρχαίος, ο Καλόμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο Πλανό την Οικουμένη, όλοι ευλήθηστε. Ο Όφης λοιπόν είναι ο Διάβολος, είναι ο Σατανάς. Πώς εδώ ο Χριστός παραβάλλει τον εαυτό του με φίδι. Δεν είναι σε λόγος που σκανδαλίζει. Φαίνεται όχι απλώς παράδοξος, βλάσιμος ο λόγος αυτός.
Όπως και άλλοι λόγοι θεωρήθηκαν ως βλάσφημοι του Κύριου μας. Η γραφεία, η μεγάλη σοφία. Ο Χριστός υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί τηλεθεατέ, όχι σαν να ήταν ο Άγιος και ο Αναμάρτητος, αλλά σαν να ήταν ο πιο αμαρτωλός, ο πιο ασεβής, ο πιο κακούργος, σαν να ήταν Σατανάς. Έτσι άλλωστε δεν τον ονόμασαν οι Ιουδαίοι, Βελζεβούλ. Μάλιστα, εν το άρχον. Βελζεβούλ, Σατανά. Λοιπόν, επειδή σήκωσε επάνω της αμαρτίας όλο το κόσμο, σταυρώθηκε σαν να ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και ασεβής και κακούργος. Σαν να ήταν Σατανάς. Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν αμαρτωλός και ασεβής και κακούργος, δεν ήταν Σατανάς, όπως εκείνο το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής δεν ήταν πραγματικό φίδι, αλλά χάλκινο φίδι. Φαινόταν φίδι, δεν ήταν πραγματικό φίδι. Έτσι και ο Χριστός φάνηκε σαν να είναι αμαρτωλός και κακούργος και γι' αυτό τον σταύρωσαν οι Εβραίοι. Στην πραγματικότητα είναι ο Αναμάρτητος, είναι ο Άγιος των Αγίων, είναι ο Έλας της Τριάδος, είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Είναι για μας κατάρα. Ψεύτικο το φίδι που δείχνει ότι ο Χριστός δεν ήταν πραγματικά αμαρτωλός. Αμαρτίανου και ποιήσενου δε ευρέθη δόλουσα το στόμα του αυτού. Είναι πράγματα Άγιος που δεν πήγαιναν, αγαπητοί τηλεθεατές, στο μυαλό του ανθρώπου. Πράγματα που γράφει η Γραφή τόσο παράδοξα, αδιανόητα, μερικά φαίνονται και βλάσφημα και δεν είναι όμως. Πράγματα που αποδεικνύουν ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη και μέσα από τη Γραφή μιλάει όντως ο αληθινός Θεός. Για να συνεχίσουμε, κύριε Στρόπουλε, ο Νικόδημος κατενόησε τα λόγια αυτά, δηλαδή κατάλαβε το νόημά τους ή κατόπιν εόρτης? Δεν είπε ο Χριστός, αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, δεν νομίζω ότι εκείνη την ώρα κατενόησε. Αλλά τη Μεγάλη Παρασκευή, ασφαλώς, όταν είδε το Χριστό σταυρωμένο, υψωμένο πάλι στο ξύλο, θα θυμήθηκε το λόγο του Χριστού, θα τον ενέπνευσε το Πνεύμα το Άγιον και θα θυμήθηκε το λόγο του Χριστού, ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο πάνω στο ξύλο, έτσι θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι νομίζω θυμήθηκε και γι' αυτό συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε και μαζί με τον Ιωσήφ προσέφερε τις επικίδιες τιμές στο μεγάλο νεκρό το θεάνθρωπο. Συνεχίζουμε στο στίχο 15. Είναι απάς ο πιστεύουν σε αυτόν μία απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αποτέλεσμα. Όποιος λέει να πας, το πας αυτό τι σημαίνει, Στρόπουλε? Κάθε άνθρωπος, αδιακρίτως εθνικότητος, αδιακρίτως θρησκείας, αδιακρίτως κοινωνικής τάξης, αδιακρίτως φύλου, πας άνθρωπος που πιστεύει σε αυτό, τον Ιησού Χριστό, να σώζεται. Πας άνθρωπος. Πρωτού προχωρήσουμε. Δεν κάνει διακρίσει ο Θεός. Θέλει πάντα σαν τρόπο σωθήλε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δικοί του είναι, δημιουργήματά του είναι. Εγώ γνωρίζω όμως, κύριε Στρόπουλε, από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του προφήτου Ιωήλ Γάμα, κεφάλαιο στίχο 5, ότι πας ώστε επικαλέσει το όνομα του Γιαχβέ είναι εκεί, θα σωθεί. Πας λέει και εκεί. Οποιοδήποτε, είτε είναι Ιουδαίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε δούλος, είτε ελεύθερος, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε σκύθης, ελεύθερος, βάρβαρος, δεν κάνει διάκριση. Ναι, εκεί να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Εκεί απαιτείται όμως πίσω στο Γιαχβέ, να το βλέπουμε πίσω στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Γιαχβέ και ο Ιησούς Χριστός ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Μάλιστα. Μία είναι η ουσία Πατρός και Υιού και ο Αγίου Πνεύματος, μία η Θεότης. Θα μπορούσε ποτέ μέσα στη Γραφή να υπάρχει διατύπωση, κύριε Στρόπουλε, πας ο πιστεύω σε κάποιον άγγελο, μέσα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, να σωθεί? Θα ήταν βλάσφημο. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που κηρύττει πεπλανημένα και ασεβώς η εταιρεία? Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Υιός του Θεού. Ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Θεός. Ο Ιησούς είναι ο Θεάνθρωπος. Μάλιστα. Ο πιστεύω μη απόλυτε, αυτό το απόλυτε, το ρήματος απόλυτε. Δεν σημαίνει να μην χάνεται, όπως λέμε, χάθηκε ένα πρόβατο και δεν ξέρουμε πού είναι. Χάθηκε η δραχμή, αλλά βρέθηκε. Εδώ το απόλυτε αντιτίθεται προς το ή να έχει ζωή αιώνιον και σημαίνει να μην θανατώνεται, να μην πεθαίνει, να μην υφίσταται
το δεύτερο θάνατο, το πνευματικό θάνατο. Να μην υφίσταται πνευματικό θάνατο, να μην πηγαίνει στην κόλαση, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το απόλυμε σημαίνει και αυτό. Ο Ηρώδης λέει ήθελε απολέσε το παιδί, να θανατώσει το παιδί. Μάλιστα. Έχει αυτή τη λέξη. Είπατε κύριε Στρόπουλε. Να μην πεθαίνει με πνευματικό θάνατο, να μην πηγαίνει στην κόλαση, στον αιώνιο βασανισμό, αλλά να έχει ζωή αιώνιων. Όταν λέμε πνευματικό θάνατο δεν εννοούμε εκμυδένιση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Όχι, χωρισμό του ανθρώπου από την πηγή της χαράς και της ευτυχίας από το Θεό. Όπως συνέβη, ας πούμε, στους πρωτοπλάστους που αναφέρει η Γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο, που είπε ο Θεός την ημέρα που θα φάτε, την ίδια μέρα θα πεθάνετε. Αχωρίστηκαν από το Θεό. Μάλιστα. Και ενώ ο σωματικός πέθανε έπειτα από χίλια σχεδόν χρόνια. Έχουμε λοιπόν δύο είδη θανάτων. Το σωματικό, το γνωστό και το πνευματικό. Η Γραφή έχει δική της γλώσσα. Μάλιστα. Γνωρίζει δύο είδους θανάτων. Το σωματικό θάνατο που είναι μικρότερος και θεραπεύεται με την Ανάσταση, την ένδοξη, και τον πνευματικό θάνατο, ο οποίος είναι ασυγκρίτως χειρότερος. Ο χωρισμός από το Θεό είναι ο πνευματικός θάνατος. Λοιπόν, η πίστη λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει σαν αποτέλεσμα, λέει, να έχουμε ζωή αιώνιο. Όταν λέει ζωή αιώνιος, τι εννοεί κύριε Στρόπουλε? Αιώνιος ζωή. Πώς πρέπει να την κατανοήσουμε αυτή τη φράση? Εννοείται αιώνιος η ζωή και ποσοτικά. Κατάλαβα. Ποιοτικά. Ποσοτικά, δηλαδή χωρίς τέλος. Ποσοτικά σημαίνει ότι είναι ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Σε αιώνα στον αιώνα μου. Είναι μια έννοια ασύλληπτη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ζει 70 χρόνια ή 100 σαν πνεύμα θάνατο, αλλά και με το σώμα που θα αναστηθεί. Θα ζει χιλιάδες χρόνια, να πούμε, λέμε λίγο. Εκατομμύρια χρόνια, λέμε λίγο. Δισεκατομμύρια, λέμε λίγο. Τρισεκατομμύρια, πάλι λίγο λέμε. Και τρισεκατομμύριο χρόνια, να πούμε, λέμε πάλι λίγο. Το αιώνιο δεν τελειώνει ποτέ. Αρχή έχουμε, τέλος δεν θα έχουμε, όπως δεν θα έχει ποτέ τέλος. Μάλιστα. Ο Θεός. Αυτή είναι η αιώνια ζωή ποσοτικά, και ποιοτικά είναι ανώτερη ζωή. Ζωή γεμάτη χαρά, γεμάτη δόξα, με απερίγραπτο μεγαλείο. Δηλαδή, εδώ η ζωή έχει μεγαλεία, πόσο μάλλον στον ουρανό. Δηλαδή κύριε Στρόπουλε, η επίγεια ζωή που βλέπουμε σε όλες τις μορφές, είτε φυτική, είτε ζωική, είτε η ανθρώπινη ζωή, και τα υλικά αγαθά που υπάρχουν αποτελούν δηλαδή μία προαπόδειξη και μία εγγύηση ότι υπάρχει η αιώνια και μία αμυδρή εικόνα εκείνων των αγαθών της αιωνιότητος. Α, οφθαλμό σου κείδε και ου σου κύκουσι και επικαρδία ανθρώπου οκανεύει, α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Εκείνα τα αγαθά είναι αφάνταστα. Οι δυνατότητες του Θεού μας είναι άπειρες. Εδώ να απολαύσεις μερικά αγαθά πρέπει να κοπιάσεις πολύ. Ο Θεός δεν χρειάζεται να κοπιάσει για να δώσει αφάνταστα αγαθά στους εκλεκτούς του. Είναι ανόητοι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν, που βλέπουν ότι γέμισε ο Θεός τη γη με τόσα αγαθά που τα απολαμβάνουν και οι εχθροί του, οι βλάσφημοι. Πόσο μάλλον για τους εκλεκτούς του έχει απερίγραπτα αγαθά στον ουρανό. Είναι η μακαριώτης, είναι η ευδαιμονία της οποίας θα απολάβουν οι άνθρωποι εσαΐ στους επεράντους αιώνες. Ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος και δεν σταυρώθηκε για μικρά πράγματα. Σταυρώθηκε για μέγιστα, για ύψιστα πράγματα, για να έχουν τα παιδιά του ζωή αιώνια. Κύριε Στρόπουλε, βλέπουμε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό γεγονός. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, λέει. Στον Χριστό, ναι. Ο Χριστός είναι αντικείμενο πίστεως γιατί είναι Θεός. Μάλιστα. Όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό και πιστεύει, δεν ξέρω εγώ, στο Δία ή στον Απόλλωνα, τον έχει πάρει ο διάβολος. Και στον Αλλάχ, άμα πιστεύεις και δεν πιστεύεις στον Χριστό, δεν σου έσαι παράδειγμα. Ασφαλώς. Λοιπόν, καλά, αυτοί οι αλόθρες και θα εκκριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως. Ναι, όταν όμως είναι άλλη παράγραφος, για να ακούσουν και δεν πιστεύσουν, τότε μάλιστα κατακρίνονται. Αλλά αυτοί που βαφτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν είναι χριστολάτρες αλλά ελληνολάτρες, πώς θα σωθούν? Δεν μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για Ελληνολάτρες. Κατάλαβα. Μας παρεξηγήσει κανείς. Όμως, είμαστε Έλληνες περισσότερο από αυτούς που λέγονται Ελληνολάτρες. Διαβάζω όμως τον Ιάκωβο ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν. Θα σωθούν γι' αυτά. Και φρύσουν. Ναι. Δεν θα σωθούν, δεν αρκεί η πίστη, χάνεται και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι όμως βασική και θεμελιώδης προϋπόθεση πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ναι, ως Κυρίου και Θεού μας. Βασικό, μάλιστα, βασικότατο.
Συνεχίζουμε στο στίχο 16, γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά, κύριε Στρόπλε. Συντόμως. Ούτω γάρι γάψιν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν. Μη απόλυτε, αλλά έχει ζουν αιώνιον. Εκείνο το γάρ είναι βεβαιωτικό. Δεν είναι αιτιολογικό. Εντόνως βεβαιωτικό, εμβατικό. Επαναλαμβάνει με άλλα λόγια την προηγουμένη έννοια και θα μεταφράσουμε. Ναι, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε το μονάκριβο Υιό Του έδωκε, προσέφερε, θυσίασε για μας, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθαίνει πνευματικά, να μην περιέρχεται σε κατάσταση αιώνιας δυστυχίας, αλλά σε κατάσταση αιώνιας ευτυχίας. Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί παλιλογία αυτός ο στίχος σε σχέση με τον Μα γι' αυτό είπαμε, το γάρ είναι βεβαιωτικό, εμφατικό. Μάλιστα. Ναι, το δνίζει. Γι' αυτό έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του στον κόσμο, για να σωθούμε. Ασύλληπτη αγάπη του Θεού Πατέρα και Ανθρώπου. Ασύλληπτη. Ο Θεός αγαπάει και καθάρματα. Τι ήμασταν εμείς οι άνθρωποι? Νεκροί της παραπτώμασης, λέει ο Απόστολος, εχθροί του Θεού τη διανοία, καθάρματα ήμασταν και μας αγάπησε και σταυρώθηκε για μας, που και η μάνα που μας γέννησε δεν σταυρώνεται για μας. Τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, ώστε είναι και αυτή μυστήριο. Εμείς δεν αγαπάμε τόσο πολύ που αγαπάει ο Θεός, δεν αγαπάμε τόσο ανιδιωτελώς που αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν τον λόγο που θαυμάζουμε πολύ. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είμαστε θεοί, θεοί καταφύζην, ώστε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Μήπως όμως σημαίνει και την ευσύνη. Δεν την καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, την απολαμβάνουμε όμως. Κύριε Στρόπ, μήπως είναι η εσταυρωμένη αγάπη, αυτή είναι η ανώτερη, αγαπητή τηλεθεατέ, από όλες τις αγάπες. Μη μας μιλάει ο κόσμος για ψεύτικες αγάπες. Λοιπόν, η εσταυρωμένη αγάπη, αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Ένας Θεός ήρθε και πήρε σώμα και υπέστη το πιο φρικτό μαρτύριο και το πιο επονίδιστο εξευτελιστικό μαρτύριο για να σωθούμε. Πηγαίνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία, βλέπουμε τον Σταυρωμένο. Κάθε φορά πάμε στο ναό, βλέπουμε τον Σταυρωμένο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αισθανόμεθα την εσταυρωμένη αγάπη του Θεού. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν, κύριε Στρόπουλε, στίχο 17, λέει: Γάρα πέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού στον κόσμο να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι σωθεί ο κόσμος γι' αυτό. Δεν τον έστειλε ο Θεός τον αιών, τον μονογενή εννοείται, στον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα κρυθεί. Τι σημαίνει το κρίνει εδώ? Στην πρώτη παρουσία δεν τον έστειλε για να κρίνει τον κόσμο, να δικάσει τον κόσμο και να καταδικάσει τους ασεβείς. Στην πρώτη παρουσία τον έστειλε για να σώσει τον κόσμο. Μάλιστα. Όσοι δεν εκτιμήσουν αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού, τη μεγάλη θυσία του μονογενούς Υιού του Θεού, όσοι δεν εκτιμήσουν αυτή την αγάπη και αυτή τη θυσία, κατά τη δευτέρα παρουσία θα έρθει να κρίνει τον κόσμο και θα καταδικαστούν. Και η τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Εδώ ένα ποτήρι νερό σου προσφέρει ο άλλος και συγκινείσαι και υποχρεώνεσαι. Κι αν είναι καλά υπεροχικό πρόσωπο, καλά υπουργός, αν σου σπάσει ένα μηδίαμα, σου πει μια καλημέρα, πω μεγάλη υπόθεση. Και εδώ ο Θεός ολόκληρος ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε για μας και γέμισε τον κόσμο με ευεργεσίες προτού έρθει, και μετά κολυμπάμε μέσα στις ευεργεσίες του Θεού. Όλα τα αγαθά που θα φάμε το μεσημέρι δικά του είναι, και όλα τα πνευματικά αγαθά δικά του είναι. Όποιος δεν εκτιμάει μια τόσο μεγάλη αγάπη, αγαπητοί χριστιανοί, αυτός δικαίως θα τιμωρηθεί. Μια τελευταία ερώτηση σε ένα λεπτό που μας μένει. Ναι. Ο άνθρωπος από την πλευρά του τι πρέπει να κάνει για να σωθεί? Ο Θεός από την πλευρά του έκανε το παν. Ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να έχει ταπείνωση, το πρώτο πράγμα, να μην έχει εγωισμό, να έχει ταπείνωση, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Να έχει πίστη στον Χριστό, μια πίστη που στηρίζεται σε θαύματα, δεν είναι τυφλή πίστη. Να έχει ελπίδα στο Θεό, να μην απελπίζεται ποτέ από τις δυσκολίες της ζωής. Να έχει αγάπη στο Θεό με όλη την καρδιά του και μετά και στους ανθρώπους, τους εχθρούς. Να προσεύχεται, μερικοί έπαψαν να κάνουν προσευχή, ζουν σαν τα ζώα. Να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, να έχει την ταπείνωση να εξομολογείται τα αμαρτήματά του σε πνευματικό πατέρα. Η εξομολόγηση είναι εκ των όνων κάνευ, και τα άλλα, και η εξομολόγηση ακόμη περισσότερο, και η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία.
να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και να κάνει αγώνα εναντίον των παθών του. Μέσα μας πάθη έχουμε αβυσσαλέα εναντίον του κόσμου και των προκλήσεων και των παγίδων του κόσμου και εναντίον του σατανά, του μεγάλου εχθρού που δίνει τη μάχη εδώ μέσα στο μυαλό μας, εισηγείται συνεχώς το πονηρό και αναστατώνει τις ψυχές μας. Να δίνουμε αυτή τη μάχη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλοσύνη στον κόσμο με λόγια και με έργα και σωζόμεθα. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαι θα μαζί πάλι την άλλη Κυριακή σε Θεό. Ευχόμεθα η χάρις του Σταυρού να πλημμυρίζει τις καρδιές σας, τα σπίτια σας, όλο το έθνος και όλο τον κόσμο. Α. Χαίρετε, Κύριο.